Μπράβο, να τα χαίρεστε. Από κοντά. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι. Να τα χαίρεστε. Να είστε καλά, παιδιά. Δύο. Για τις ωραίες σας σχέσεις, ναι. Δύο. Εμένα ξέρεις, ήταν το όνειρό μου δύο. Ναι. Ναι, γιατί μετά τα κάνουν όλα μαζί, Αποστόλη. Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο, φαντάζομαι. Αυτό είναι το ότι τα κάνουν όλα μαζί. Αυτό το δύσκολο, έτσι. Θέλω να πω ότι θα παίζουν. Θα είναι. Ναι. Θα έχουν ίδια ενδιαφέροντα. Ναι, ήδη η εικόνα αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Καταρχήν είναι ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Ναι, σωστά. Ναι, ποιο γεννήθηκε πρώτο? Πρώτη βγήκε η μικρή και μετά βγήκε. Άρα η μικρή είναι η μεγαλύτερη. Άρα η αρχηγός είναι η μικρή. Η γυναίκα, η μικρή. Ναι, ναι. Πώς αισθάνεσαι? Να πούμε ότι τα πήρατε χθες σπίτι, από ό,τι κατάλαβα. Μείνα στη θερμοκοιτίδα, Αποστόλη. Ναι, ναι. Πόσο καιρό? Περίπου ένα μήνα και κάτι. Γεννήθηκαν προώρα? Ναι. Και όταν σας είπε, ρε παιδί μου, το ξέρατε ότι θα μείνουν θερμοκοιτίδα ή σας το είπε ο γιατρός? Αυτό το υποθέσαμε δηλαδή κατευθείαν. Ότι θα μείνουν θερμοκοιτίδα. Και πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν φεύγεις πια από το μεευτήριο, δηλαδή είναι καλά η ρούλα, φεύγετε από το μεευτήριο και αφήνετε τα παιδιά πίσω? Πώς, δηλαδή πρέπει να είναι δύσκολη η στιγμή εκείνη? Είναι δύσκολη, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Γιατί από τη μία λες, α, ναι, πρέπει και να δουλέψω να βγάλω λεφτά για να μεγαλώσω τα παιδιά. Οπότε. Σιγά σιγά αρχίζεις και γίνεσαι ένα με αυτό το πράγμα, με αυτή τη στιγμή. Πηγαίνατε κάθε μέρα να τα δείτε? Ναι. Και πόσες ώρες μένατε εκεί στο μεευτήριο, δηλαδή? Δύο ώρες περίπου. Δύο ώρες, γιατί δεν σας άφηναν και περισσότερο, φαντάζομαι. Ναι, δεν είναι και καλό να είσαι παραπάνω. Μέσα στις ώρες επισκεπτήριου. Έτσι, αδειμονούσατε για την ώρα που θα έρθει να σας πούνε ότι είναι OK τώρα, πήραν το βάρος τους, πάρετε τα σπίτι. Βέβαια, μετρούσαμε το βάρος συνέχεια κάθε μέρα. Μετρούσε το βάρος, ναι. Κοίταξε, μετά νιώθεις και μία ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή. Πρέπει να σου δώσει το OK οι γιατροί, προφανώς. Ναι, γιατί μετά να τα πάρεις και έχεις το μυαλό σου. Η μονάδα εκεί πέρα όμως, το Ιασό, είναι καταπληκτική μονάδα. Δηλαδή, όλες οι κοπέλες εκεί πέρα είναι φανταστικές. Πόσο γεννήθηκαν, δηλαδή, Αποστόλη? 1750, νομίζω. Α, εντάξει. Για πρόωρα. Και 1500 κάτι. 1500 οι μικροί. Αλλά έχουν περάσει τα 2 κιλά. Οπότε... Είναι κάτι σύνηθες πάντως. Μην τρελαινόμαστε. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Είναι ότι κάτι σύνηθες. Το ότι ένα παιδί είναι πρόωρο δεν σημαίνει κάτι. Να σου πω κάτι. Λένε κιόλας και μπορεί να είναι και έτσι ότι τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα και μέσα στη θερμοκοιτίδα, που δίνουν την πρώτη μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν κτλ., βγαίνουν τελικά πιο δυνατά παιδιά. Γιατί δίνουν μάχη στην αρχή τη ζωή του. Από πολύ μικρά. Ωραία. Τα πάτε λοιπόν χθες και τα παίρνετε, πες μου την πρώτη εικόνα, με δύο παιδιά που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Ποια ήταν τα αισθήματα, τι έγινε, αυτά κλαίγανε, δεν κλαίγανε, κοιμότσο, τι κάνανε? Κοίτα, εγώ αρχικά έτρεχα από πίσω για να συγκυρίζω το σπίτι, να μην είναι ακατάστατο. Μην το δω και σας παρεξηγήσω. Όχι, μην υπάρχει κάτι κάτω, μην σκοντάψουμε με τα παιδιά και αυτά. Ήρθε η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας, μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Ξέρεις, μετά όταν ηρέμησα, καθίσαμε στο κρεβάτι με τα μικρά και τα κοιτούσαμε. Να σου πω κάτι τώρα, πώς είναι τα πράγματα, γιατί το πρώτο... Για τη Ρούλα λίγο να μας πει, πώς είναι να η Ρούλα. Μας πει Ρούλα, ναι. Η Ρούλα είναι μια χαρά. Τα φιλιά μας. πολλά φιλιά. Μια χαρά είναι. Είναι λίγο κουρασμένη, εντάξει. Λογικό είναι αυτό, αλλά είναι μια χαρά. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα τα βάλει όλα σε πρόγραμμα, δεν έχει. Εννοείται. Γιατί δεν τώρα, υπάρχει. Το άγχος των πρώτων ωρών στο σπίτι είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρουμε πώς να τα πιάσουν, γιατί νομίζουμε ότι σπάνε. Ναι, έχουν γίνει κάποια μαθήματα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, μας βοηθήσαν πολύ. ΜΕΕΣ, φαντάζομαι, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς να τα πλύνουμε, γιατί νομίζουμε ότι θα τα πνίξουμε, ξέρω εγώ, με το νερό, πώς θα τα κρατήσουμε. Κοίτα, νομίζω η πρώτη-δεύτερη επαφή είναι λίγο σοκαριστική. Ναι. Μετά, από την τρίτη και μετά, είναι. Αρχίζει και παίρνει το κολλάι. Τα γιατί αρχίζει και συνειδητοποιείς όντως ότι, ξέρεις, δεν σου λένε ψέματα. Ναι. ΜΕΕΣ, ότι δεν παθαίνουν κάτι. Ναι, τέλος πάντων δεν είναι τόσο εύθραυστα όσο νομίζουμε. Πάντως το διπλό δεν ξέρω, δηλαδή όταν τα βλέπεις δύο ώρα είναι ίδια. Δεν υπάρχει. Είναι ίδια. Αρχίζουν και μοιάζουν λίγο. Τώρα βέβαια μεταξύ τους. Τώρα σε εμάς ποιο μοιάζει σε ποιον. Έχουν γαλανά μάτια ή αν και τώρα το χρώμα δεν εγώ είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουν γαλανά μάτια. Είναι ανοιχτό, είναι πολύ. Γιατί ο Γιάννης ο Τότσικας έχει πολύ δυνατό DNA. Έτσι. Οπότε θέλω να νομίζω ότι θα έχουν γαλανά. Ο παππούς. Εκεί πάει τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δεν μπορείς να ξέρεις από τον πρώτο μήνα, ας πούμε. Ναι, όχι, τα μάτια παίρνουν χρώμα, όλα είναι ανοιχτά στην αρχή. Όταν μάθατε ότι είναι δίδυμα. Εντάξει, εκεί τρελαθήκαμε. Τρελαθήκατε, δεν το πιστεύατε. Ναι. Δεν το περιμένατε κιόλας. Πολλές πλάκες και με τον Άκη τον Ψαθά, το γιατρό μας. Του έκανα πολλές πλάκες και μου έκανε και αυτός πολλές πλάκες.
πού να σου εξηγώ. Πολύ αστεία πράγματα γενικά. Γενικά, πολύ αστεία πράγματα. Δεν λέγονται, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Να σου πω κάτι, τώρα τα φροντίζετε μαζί, δηλαδή τα αλλάζει και εσύ, τα ταΐζεις και εσύ, ναι, κτλ. Ναι, ή μόνο η Ρούλα έχει αναλάβει το. Ναι, ταΐζω κι εγώ. Κανονικά. Αλλάζει κι εσύ, όλα ρεύονται και όλα. Τι σε αγχώνει πιο πολύ. Ποιο κάνεις, ρε παιδί μου, με άνεση, λες, εντάξει, αυτό το έχω και ποιο με μεγαλύτερη δυσκολία. Στα παιδιά. Ναι. Κοίτα, την αλλαγή την κάνει η Ρούλα. Ναι. Γιατί εγώ ακόμα δεν. Και το μπάνιο. Ναι. Γιατί θα μου μάθει η Ρούλα πια τι και πώς. Γιατί της το μάθανε, οπότε αυτή θα μου μάθει εμένα το μπάνιο και, την αλλαγή. Αλλά το τάξη άλλαξα μια-δύο φορές και στη μονάδα τα μικρά. Να σου πω κάτι, ξυπνάτε και οι δύο το βράδυ. Ναι. Αφού μου είπες ότι δεν κοιμούνται. Κοιμόμαστε και τα μικρά κοιμούνται, αλλά όταν είναι να ξυπνήσει, ξυπνάς. Ξυπνάτε και οι δύο. Ναι, ναι. Τα έχετε στο δωμάτιο, δηλαδή μέσα ναι, μαζί σας ναι, ναι, τώρα. Ναι, μέσα στο δωμάτιο. Οπότε ξυπνάτε και οι δύο. Ναι, ναι. Κοίτα, τώρα την αϊπνία, ναι, να προετοιμαστείτε για αϊπνία τώρα, δεν είναι. Από αϊπνία την έχουμε στο τσεπάκι μας. Έχετε τη δουλειά και γενικά με την περένταση που τραβάς μετά τη δουλειά, έτσι κι αλλιώς δεν κοιμάσαι. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος να μην κοιμάσαι γλυκά. Ναι, ναι, είναι περίμενε, γλυκός, περίμενε. Εγώ ξέρεις τι απορία πάντα είχαμε τα δίδυμα. Ναι. Ότι εμείς, παιδί μου, που μεγαλώσαμε ένα-ένα το παιδί, κάθε παιδί έχει τους ρυθμούς του. Mm. Οπότε ξυπνάει ένα παιδί κάποιες φορές. Τα δίδυμα δεν ξυπνάνε μαζί και κοιμούνται μαζί. Προφανώς ξυπνάνε άλλες ώρες ή ενοχλεί το ένα το άλλο, οπότε είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτό το δουλεύεις και έρχονται σε πρόγραμμα τα παιδιά. Έρχονται. Ναι, τα φέρνεις δηλαδή. Βέβαια. Μπορείς να τα φέρεις. Έρχονται. Έρχεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Κοίτα, να δεις πώς έρχονται όλα τελικά. Είναι πολύ καλά παιδάκια, πολύ ήρεμα και. Εσείς έχετε τώρα και γονείς αυτά που θα βοηθήσουν. Ναι, όλοι βοηθάνε πάρα πολύ. Έχετε αποφασίσει τι ονόματα θα τους δώσετε. Ακόμα όχι. Αλλά όταν είναι. Σκέφτεσαι να το πάτε παραδοσιακά με παππούδες και τα λοιπά ή να το πάτε δεν πιο. Δεν ξέρουμε. Δεν το έχετε σκεφτεί. Δεν τρελαινόμαστε με την παράδοση. Εκτός κι αν υπάρχει ένας καλός λόγος να υπάρχει αυτή η παράδοση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκεί το μυαλό μας. Βλέπεις κάτι διαφορετικό στη Ρούλα. Τι βλέπεις διαφορετικά. Ενώ μετά τον ερχομό των διδύμων. Σίγουρα την αγαπώ ακόμα πιο πολύ γιατί είναι η μάνα των παιδιών μου, ας πούμε. Και είναι ακόμα πιο όμορφη για μένα. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό για μένα. Με συγκινεί δηλαδή αυτή η εικόνα της Ρούλας με τα παιδιά, πάρα πολύ. Ελάτε να κλάψουμε όλοι μαζί τώρα. Να, δάκρυψε. Έλα. Εγώ όταν γέννησε η Φέη έκλαιγα μια εβδομάδα, μην το. Εγώ δεν έκλαψα. Δεν έκλαψες. Δεν έκλαψες. Δεν ήσουν μέσα στη γέννα. Ήμουνα, πώς δεν ήσουν μέσα. Τι αλίμονο. Α, ήσουν μέσα στη γέννα. Ναι, ναι, ναι. Έκοψες κεφάλι ολόωρο κανονικά. Όχι. Το πήρες φωτογραφίες και τέτοια. Ναι, πήραμε μια-δύο φωτογραφίες, αλλά ξέρεις, τις έχω χώσει κάπου σε ένα σπίτι. Όταν λοιπόν γεννάει, κλαίει το μωρό και το παίρνει αγκαλιά η μαμά. Δεν βάρατε τα κλάματα. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, συγκινηθήκαμε. Και όταν μας φέρανε τη μικρή και τη φίλησε η Ρούλα, εκεί ξέρεις. Γιατί βλέπεις τα παιδιά να φεύγουν από τη γυλιά και ξαφνικά τις φέρανε στο πρόσωπο φύλλα τη μικρή ρε παιδί μου έτσι για κάτι το καλό. Και την είδα, ξέρεις, έβγαλε σπίθες ρε παιδί μου η γυναίκα. Αυτό που λένε ας πούμε, εγώ το έχω καταρρύψει μέσα μου, αλλά που λένε ρε παιδί μου ότι δεν πρέπει ο άντρας να είναι μέσα στη γέννα γιατί λέει δεν βλέπει σεξουαλικά μετά τη γυναίκα του, που λένε αυτές οι μπούρδες. Ναι. Μεγαλύτερη μπούρδα δεν έχω ακούσει κι εγώ, ναι. Χριστέ μου, πού ζούμε. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Όχι. Είναι δυνατόν. Το χειρότερο μόνο είναι ότι μπορεί να λιποθυμήσεις, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις. Αυτό. Απλά μετά η όλη βοήθεια πηγαίνει στον άντρα. Στον άντρα και στη γυναίκα που γεννάει. Οπότε ξέρεις, καλό είναι να το έχεις δουλέψει μέσα σου πρώτα. Φοβάσαι αυτό που λένε ότι μπορεί ας πούμε, ο ερχομός των παιδιών που το φόκους τώρα του ζευγαριού μοιραία και κυρίως της γυναίκας. Mm. Κακά τα ψέματα γιατί φύση την γυναίκα προτιμάς να γίνει μάνα. Mm. Θα είναι στα παιδιά. Οπότε ότι μπορεί ας πούμε, να μείνει λίγο πίσω το ζευγάρι. Που συμβαίνει στο λέω ότι θα συμβεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είναι. Η σχέση με έναν άνθρωπο χτίζεται, παίρνει άλλους δρόμους, ξανάρχεται. Δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, για λίγο καιρό, ναι, προφανώς και έχουν όλη την προσοχή τα παιδιά. Και κατά βάση η μάνα με τα παιδιά. Τι γελάς. Εγώ τίποτα. Εμείς. Χαίρομαι που τον βλέπω. Είναι πολύ συγκινητικό. Όχι τον Αποστόλη. Και εσύ,
Αλλά τώρα όχι σαν Αποστόλης Τότσικας, όλοι οι μπαμπάδες που το ζουν έτσι με τόση χαρά και αγαπούν τη γυναίκα τους, εμένα με ευχαριστεί. Φαντάζομαι με ευχαριστεί και όλες τις γυναίκες τώρα που ναι, το βλέπουν. Ναι. Είναι συγκινητικό. Είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και πιο σημαντικό πράγμα όντως, από αυτό. Όντως. Δεν σε ενδιαφέρει. Λέει ο Αποστόλης, παιδί μου, ότι το είπε πάρα πολύ ωραία, ότι τώρα αγαπάω ακόμα περισσότερο τη Ρούλα γιατί έχουμε δεθεί πιο πολύ, ας πούμε. Ναι. Έχετε δεθεί παντοτινά τώρα, δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε.